Λοιπόν, καλημερίζουμε εδώ τον Υπουργό μας, κύριε Καρούσο, καλημέρα. Καλημέρα και τον Νίκο Τοσημείου, βεβαίως, τον αρχισυντάκτη της εκπομπής μας. Λοιπόν, ο κόσμος θέλει απάντηση, κύριε Καρούσο μου, πού πήγε αυτή η πύλη. Είδε, την καλημερίσαμε και την καληνυχτήσαμε. Καταρχάς, να πούμε ότι το ενδιαφέρον έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Μα είναι, ναι, όντως. Και έχουν αποδείξει οι φίλοι του ποδηλάτου. Και όχι μόνο. Ότι υπάρχουν, καταρχάς. Ναι. Και έχουν διαψεύσει, είπαν οι ρηγά. Αυτούς οι οποίοι έλεγαν ότι δεν θα υπάρχει ενδιαφέρον, ότι ποιος θα ασχοληθεί με το ποδήλατο. Αποδείξα δηλαδή ότι. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι είναι ένα σχέδιο το οποίο το έχουμε δημιουργήσει, το έχουμε χτίσει μαζί με την Ομοσπονδία Ποδηλασίας, με φίλους της ποδηλασίας, και ίσως και αυτό να είναι και τόσο ελκυστικό. Είναι γεγονός όμως ότι η πύλη είχε πέσει, είχε κάποιο πρόβλημα τεχνικών. Όλα έχουν επιδιορθωθεί. Ναι. Την Τρίτη, πολύ πιθανό θα ανοίξει η πύλη για τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν ποδήλατα για τα άτομα με αναπηρία. Για συγκεκριμένο, υπάρχουν και τα ποδήλατα αμαία. Ναι, ναι, ναι. Και Τετάρτη, πολύ πιθανό θα ανοίξουμε και για τους υπόλοιπους για να προχωρήσουν οι αιτήσεις. Θεωρούμε ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πλέον, αναβαθμίστηκε, έχουν γίνει όλες οι αλλαγές. Έχουν γίνει όλα τα τεχνικά, όλες οι αναβαθμίσεις που χρειαζόταν, τα θέματα ασφαλείας. Προβλέψαμε ότι θα υπάρχει αρκετή κίνηση στην ιστοσελίδα. Περίπου 4.500 μοναδικοί χρήστες προσπάθησαν να μπουν στην πύλη, για να πούμε και κάποια νούμερα. Όμως δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί, γιατί ο στόχος είναι να πάρουμε τις αιτήσεις, να αξιολογηθούν και να γίνουν οι πληρωμές πριν το τέλος του χρόνου με το φετινό προϋπολογισμό. Άρα ουσιαστικά είναι τώρα βάζετε και. Ναι. Το κονδύλι, το κονδύλι φέτος είναι για περίπου 600 ποδήλατα. Είναι 120.000 ευρώ για μέχρι το τέλος του χρόνου. Το 2022 έχουμε ακόμα 250.000 για νέο πρόγραμμα. Άρα κάποιοι από αυτούς που εκδηλώσαν ενδιαφέρον θα ικανοποιηθούν με τη νέα χρονιά. Θα υπάρχει νέο πρόγραμμα, νέες αιτήσεις στη νέα χρονιά, γιατί είναι τριετή το πλάνο. Φέτος είναι η πρώτη φάση του, ας το πούμε έτσι. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Να δούμε και να αξιολογήσουμε αυτό το πρόγραμμα, να δούμε να χρειάζονται αλλαγές. Μπορεί να χρειαστεί να. Τις οποιασδήποτε αλλαγές, είτε είναι στην αίτηση, είτε είναι στα κριτήρια, είτε είναι στο ύψος της επιδότησης. Ναι. Γι' αυτό υπάρχουν οι 250.000 για τον επόμενο χρόνο και 200.000 για τον μεθεπόμενο χρόνο. Όμως, ναι, είμαστε ανοιχτοί να δούμε αν θα αυξήσουμε τον προϋπολογισμό και άλλο. Άρα, γνωρίζουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για 4.500 ποδήλατα. Άρα φέτος θα ικανοποιηθούν μόνο οι 600. Φέτος είναι 600 μέχρι το τέλος του χρόνου. Ποιοι 600 θα είναι από τους 4.500? Είναι με σειρά προτεραιότητα. Α, όποιος προλάβει. Είναι όποιος προλάβει και υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Δεν θέλουμε να κάνουμε εγκληρώσεις και όλα αυτά, διότι εκεί θα υπάρχουν άλλα προβλήματα. Γνωρίζουμε όλοι, αν γίνει μια κλήρωση, κερδίσει κάποιος ο οποίος μπορεί να είναι συγγενής του Υπουργού το ποδήλατο, θα λένε ότι εδώ ο κόσμος ότι πώς πήρε το ποδήλατο αυτός, ενώ η κλήρωση μπορεί να γίνει κάτι σαν την κλήρωση. Αλλά στην Κύπρο είμαστε όλοι συγγενείς. Είναι με σειρά προτεραιότητα, αλλά θα αξιολογηθούν όλα. Είναι η πρώτη φάση, είναι η πρώτη φορά που είναι στη χώρα μας έτσι πρόγραμμα. Υπάρχουν 300 περίπου προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά ποδηλάτου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Α, μάλιστα. Σε πέραν από 21 χώρες, κάποια είναι οι Δήμοι, κάποια είναι σε περιφέρειες, κάποια είναι σε εθνικό επίπεδο. Δίνουν μέχρι και 600 ευρώ χορηγία. Και να υπενθυμίσω ότι σύντομα μπαίνουμε και στα κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση ή τις επιχορηγήσεις. Εκεί θα υπάρχουν κίνητρα για την αγορά άλλων 300 σχεδόν ποδηλάτων ηλεκτροκίνητων. Με έναν πάρα πολύ καλό κίνητρο επιδότησης για την αγορά ηλεκτροκίνητου. Γι' αυτό εμείς είπαμε ότι θα έχουμε περίπου 600 ποδήλατα για τα συμβατικά, τα μη ηλεκτροκίνητα, σύν τα άλλα 300 τα οποία θα επιδοτηθούν περίπου για τον πρώτο χρόνο του προγράμματος για την ηλεκτροκίνηση, γιατί και εκείνο θα είναι σε αιτήσια βάση, θα ανακοινώνεται. Αυτό είναι για το 2022 ή για φέτος? Θα ανοίξει πύλη μέσα στο 2021, αλλά θα ολοκληρωθούν οι αιτήσεις μάλλον μέσα στο 2021. Η διαδικασία όλη θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2022. Μέχρι να αγοραστεί. Θα υπάρχει μια διαδικασία. Θα μπαίνει στην πύλη, θα παίρνει σειρά προτεραιότητα. Τα ηλεκτροκίνητα. Ναι. Θα είναι με σειρά προτεραιότητα. Θα μπαίνει στην πύλη, θα παίρνει τη σειρά προτεραιότητα σου, θα εγκρίνεσαι και μετά θα έχει μια περίοδο για να πάει να αγοράσει το ποδήλατο, να φέρει τα παραστατικά που πρέπει, αποδείξει, τιμολόγια, ό,τι χρειάζεται για να πάρει την πληρωμή σου. Γνωρίζουμε το ύψος της επιδότησης για τα ηλεκτροκίνητα ποδήλατα? Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, αλλά θα είναι έναν πολύ καλό κίνητρο. Γιατί είναι και ακριβότερα.
Ναι, ηλεκτρικά ποδήλατα μπορεί να ξεκινούν από 1-2 χιλιάδες ευρώ και φτάνουν μέχρι κάποιες χιλιάδες. Εξαρτάται από την, από τι προδιαγραφές θα έχουν. Αλλά οι ελάχιστες προδιαγραφές θεωρούμε ότι θα είναι πάρα πολύ προσιτό προς όποιος θέλει να αγοράσει, επειδή το ποσό θα είναι έναν καταπομπή ποσό, όπως είναι και τα ποδήλατα. Αλλά σίγουρα θα είναι πολύ ψηλότερο από αυτό που έχει, που έχουν τα ποδήλατα. Για να διευκρινίσουμε κάτι ακόμη πριν πάμε στο επόμενο θέμα. Από αυτούς τους 4.500 που είπατε ότι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για αγορά συμβατικού ποδηλάτου και για να μπουν στο σχέδιο, έχουν προλάβει και οι 4.500 να καταθέσουν την αίτησή τους, ή αυτό το γνωρίζουμε? 4.500 ήταν οι μοναδικοί επισκέπτες, τα μοναδικά IP που είχαν προσπαθήσει να επισκεφθούν τη σελίδα, την πύλη, εκείνη την ημέρα. Οι αιτήσεις πόσες είναι? Από αυτό δεν έγινε καμία αίτηση. Έπεσε το σύστημα πριν να γίνει οποιαδήποτε αίτηση. Επομένως, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος είχε προλάβει να συμπληρώσει η αίτηση και πλέον θα ξαναχρειαστεί να κάνει καινούργια. Αν υπήρχαν, αυτούς θα το λέγαμε ότι αυτοί έχουν κλειώσει, αλλά δεν υπάρχει κανένα. Επομένως, με βάση αυτά τα νούμερα που έχουμε, κάναμε και τις ανάλογες αλλαγές για να μην έχουμε πρόβλημα. Και από την Τετάρτη και μετά, που θα ανοίξει ξανά η πύλη για το συμβατικό ποδήλατο, θα διαρκέσει μέχρι τους 600 και εκεί θα σταματήσει? Θα είναι μια διαδικασία όπου θα επισκέφτεται σελίδα όποιος θέλει. Θα συμπληρώνει το κινητό του και όνομα και ένα email. Mm-hmm. Θα παίρνει και ένα OTP για επιβεβαίωση ότι είναι αυτός, για επιβεβαίωση με αυτά που έχει το OTP. Και μετά οι πρώτοι 600 είναι ένας αριθμός που είναι επιλαχών, μπορεί να είναι ακόμα 200. Θα πάρουν αυτόματα ό,τι έχουν εγκριθεί ή ό,τι είναι επιλαχών. Και μετά θα σταλεί ένα email και λεπτομέρειες με το σύνδεσμο που μπορούν να πάνε να συμπληρώσουν την αίτησή τους και θα έχουν έναν τρίμερο να συμπληρώσουν την αίτησή τους. Επομένως, η σειρά προτεραιότητας θα κλειδώσει με την επίσκεψη στη σελίδα ποδήλατων.gov.cy. Μάλιστα. Θα συμπληρώσεις τα στοιχεία σου, θα πάρεις τη σειρά προτεραιότητας. Ναι, έτσι θα γίνει. Ελπίζω να πέσει η πύλη πάλι. Όχι, δεν θα πέσει, διότι μετά είναι η αίτηση το θέμα, όπου υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα και αν υπάρχουν κάποιες χιλιάδες που συμπληρώνουν την ίδια ώρα αίτηση. Αυτό και ήταν το πρόβλημα στις αιτήσεις. Ενώ τώρα θα κλειδώσουν οι πρώτοι 600 που θα έχουν πρόσβαση και στις αιτήσεις και άλλοι μόνο οι πρώτοι 600 θα γνωρίζουν. Μάλιστα. Το επόμενο σύνδεσμο, το επόμενο βήμα, και για να μπουν στην αίτηση θα πάρουν κωδικό μέσω OTP. Μάλιστα, για να μην μπορεί να μπει κάποιος άλλος. Δηλαδή, να μην μπορεί κάποιος να πει άλλου, είναι εκεί η αίτηση, πήγαινε συμπλήρωση. Ναι. Θα έχουν σειρά προτεραιότητας, ναι. Θα διασταυρώ, έχουν επιληθεί τα προβλήματα. Μας λένε τώρα γιατί δεν κρατήσαμε τα κανονικά τα ποδήλατα και να βάλουμε και αυτά τα άλλα 400 μέσα στα κανονικά ποδήλατα και επιδοτούμε μια πολυτέλεια που είναι το ηλεκτροκίνητο ποδήλατο. Δεν είναι πολυτέλεια το ηλεκτροκίνητο ποδήλατο. Είναι τρόπος ζωής στο εξωτερικό. Κάποιοι το χρησιμοποιούν καθημερινά για να πάνε στη δουλειά, για μετακινήσεις τους. Δεν είναι πολυτέλεια. Όπως κάποιος αντί να αγοράσει μοτοσυκλέτα ή μοτοποδήλατο, αγοράζει πλέον ηλεκτρικό ποδήλατο. Γιατί υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος βοηθά τον ποδηλάτη να μην ποδηλατά και να μην κουράζεται ουσιαστικά. Ναι, μας τα έδειξε. Πήγαμε σε κατάστημα με ποδήλατα και μας τα έδειξαν και τα ηλεκτροκίνητα. Επομένως, τα ηλεκτροκίνητα ποδήλατα είναι άλλος ο σκοπός τους. Δεν αγοράζεις ένα ποδήλατο ηλεκτροκίνητο για να κάνεις γυμναστική εξάσκηση. Σωστά. Το αγοράζεις για να μετακινείσαι. Επίσης, προχωρούμε και άλλα πράγματα του σχεδίου δράση των ποδήλατων. Επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί ότι θα μπορείς να μεταφέρεις το ποδήλατο σου μέσα στα λεωφορεία χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Έχω υπογράψει ήδη τη σχετική έγκριση. Ετοιμάζεται νέα τιμολογιακή πολιτική. Μάλιστα. Ποδηλατόδρομοι, ποδηλατολωρίδες, ποδηλατοστάσια. Θα βγούμε αυτό το γνωστό το θέμα με τα στέγαστρα στάσεις λεωφορείων. Οριστικοποιείται η προσφορά. Δεκέμβριο θα ανακοινώσουμε την προσφορά. Προσέξτε, και μάλιστα, γιατί ο Γιώργος Χρυσάνθου θα είναι πάλι, θα κάνει την μάλιστα γύρα του. Μάλιστα, έχουμε συμπεριλάβει και στα στέγαστρα πλέον και ποδηλατοστάσια, ώστε να μπορεί κάποιος να πηγαίνει σε μια στάση λεωφορείου, να αφήνει το ποδήλατο, να το κλειδώνει με ασφάλεια και να χρησιμοποιεί το λεωφορείο. Είναι 17 δράσεις. Το σχέδιο επιδότησης είναι μία από αυτές τις δράσεις. Mm-hmm. Είναι ένα τριετή σχέδιο. Οι 8 περίπου δράσεις είναι αρκετά προχωρημένες. Και σίγουρα για τις επιδοτήσεις, πλέον που έχουμε και τα δεδομένα και τα στατιστικά, και γνωρίζουμε ότι ο κόσμος, οι πολίτες έχουν αγκαλιάσει το ποδήλατο, να περιμένουν σίγουρα αλλαγές, αλλά με το επόμενο σχέδιο. Θα σας πάρουμε και λίγο στα ηλεκτρικά τα σκούτερ όμως τώρα. Γιατί ενώ κυκλοφορούν, ακόμη δεν έχουμε νομοθεσία. Ναι, θα περνούσε από το Υπουργικό Συμβούλιο χθες η σχετική νομοθεσία που έχουμε ετοιμάσει στο Υπουργείο Μεταφορών. Λόγω του ότι απουσίαζα, επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου θα εγκριθεί
το νομοσχέδιο από το Υπουργικό Συμβούλιο που έχει να κάνει σχέση με τα σκουτεράκια. Είναι, θα ονομάζονται συσκευές προσωπικής διακίνησης. Μπαίνει όρος το τι σημαίνει, τι σημαίνει αυτή η συσκευή. Και πλέον θα οδηγηθεί προς τη Βουλή για συζήτηση. Γιατί προς το παρόν κυκλοφορούν δεν υπάρχει χωρίς τίποτα. Πλέον θα μπει στον νόμο τι σημαίνουν αυτά τα σκουτεράκια. Πού μπορούν να κυκλοφορούν, θα μπορούν να κυκλοφορούν σε ποδηλατόδρομους, ποδηλατολωρίδες. Όχι στο δρόμο. Όχι στο δρόμο. Θα απαγορεύεται να κυκλοφορούν στον δρόμο και θα μπορούν να κυκλοφορούν σε πλατείες ή πεζόδρομους, εάν και εφόσον η τοπική αρχή, ο Δήμος ή η κοινότητα δώσει άδεια να κυκλοφορούν. Επομένως, αν δεν δοθεί άδεια από το Δήμο, πεζόδρομος εννοούμε πεζοδρομημένες περιοχές, όχι πεζοδρόμια. Όχι πεζοδρόμια. Θα σας ρωτούσα για αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ τουλάχιστον, επειδή έχω ένα-δύο που τους βλέπω, πάνε κανονικά στη δουλειά τους, πεζοδρόμιο, δρόμο και πάνε. Το θέμα με τα σκούτερ είναι πολύ έντονο το πρόβλημα αυτό, ειδικά στις τουριστικές περιοχές. Και ένα άλλο ερώτημα που τίθεται είναι και η ασφάλεια αυτών που τα οδηγούν και κατά πόσον θα πρέπει να φέρουν και κράνος. Θα τεθεί ορίων ηλικίας, 16 ετών και άνω θα μπορείς να το οδηγάς. Θα είναι υποχρεωτική χρήση κράνους. Σε αυτούς που τα νοικιάζουν, θα υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές πώς θα διοδοτούνται από το Δήμο. Mm-hmm. Μπαίνει όριο ταχύτητας, κόφτης δηλαδή, 15 χιλιόμετρα ανά ώρα. Δεν θα μπορούν να τρέχουν όπως τρέχουν σήμερα. Mm-hmm. Θα υπάρχει έλεγχος. Οι Δήμοι οι οποίοι θα διοδοτούν αυτές τις επιχειρήσεις θα πρέπει να βάζουν και σχετική σήμανση και αρρύθμιση για να γνωρίζουν ποιο είναι το σκουτεράκι που, mm-hmm. που κυκλοφορά. Θα πρέπει να κατέχεις ασφάλεια έναντι τρίτου για να το οδηγήσεις. Όλοι, είτε το νοικιάζεις, είτε το χρησιμοποιείς για προσωπικό σκόπο με διακίνηση, πρέπει να έχεις ασφάλεια. Και είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει λάβει υπόψη την οδική ασφάλεια και κάποια βέλτιστα παραδείγματα που υπάρχουν στην Ευρώπη και θα γίνουμε μία από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που θα έχει ένα νομικό πλαίσιο για αυτά τα σκουτεράκια. Mm-hmm. Μάλιστα, μέσα προνοούμε και το ότι μπορεί να γίνεται και ο έλεγχος με ψηφιακών τρόπων. Υπάρχει τηλεματική, κάποιοι έχουν τηλεματική σε αυτά τα σκουτεράκια και ελέγχεται η ταχύτητα και πού μπορούν να κυκλοφορούν μέσω της τηλεματικής. Αν τα νοικιάσει κάποιος κάποιου, με ψηφιακών τρόπο δεν θα μπορεί να κινηθεί σε μη ποδηλατόδρομους ή σε μη εγκριμένες περιοχές. Να πληρώνουν ασφάλεια, λέει, και άδεια κυκλοφορίας. Ασφάλεια θα πληρώνουν, θα είναι υποχρεωτικό. Άδεια mm-hmm. κυκλοφορίας δεν θα πληρώνουν, γιατί δεν θα εγγράφονται στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Mm-hmm. Προσωπική συσκευή σου. Από τη στιγμή που δεν είναι μέσα στο δικό δίκτυο. Ακριβώς. Γι' αυτό. Η προσωπική συσκευή σου θα χρειάζεσαι υποχρεωτικά να είσαι 16 ετών και άνω, κράνος και ασφάλεια. Και πού θα κυκλοφορείς, θα το λέει ο νόμος, ποδηλατόδρομος, ποδηλατολωρίδες. Εκεί που ενώνονται αυτά τα δύο, υπάρχουν κάποιες σημάσεις κάτω στους δρόμους που ενώνουν τους ποδηλατοδρόμους. Και αν και εφόσον κρίνει η τοπική αρχή, θα μπορεί να δώσει άδεια σε μια πλατεία ή πεζοδρομημένες περιοχές. Έχει γίνει αρκετά καλή δουλειά, έχει γίνει αναλυτικότατη διαβούλευση. Συμμετείχαν όλοι. Έχει τελειώσει, έχει περάσει νομοτεχνικών ελεγχών, οδηγείται προς συζήτηση και για ψήφισμα στο Υπουργείο Συμβούλιο. Να προχωρούμε σιγά-σιγά. Είμαι σίγουρος ότι η Βουλή θα το συζητήσει πάρα πολύ γρήγορα για να μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψήφιση του νόμου και στην εφαρμογή. Όταν ρωτούσαμε προχθές, σε περίπτωση που θέλουμε να αγοράσουμε καινούργιο αυτοκίνητο, τι αυτοκίνητο να αγοράσουμε, είχαμε και μια συζήτηση μαζί με τον Νίκο. Ηλεκτρικό αυτοκίνητο να αγοράσουμε για το επόμενο. Χαμηλό ρύπος σίγουρα. Ναι. Αφού θα τους πληρώνουμε, που θα τους πληρώνουμε. Τα λεγόμενα καθαρά οχήματα, που είναι αυτά mm-hmm. που παράγουν όσο μηδενικούς ρύπους γίνεται. Πλέον γίνεται μια προσπάθεια προς την ηλεκτροκίνηση. Θεωρούμε ότι όχι είναι το μέλλον, είναι το παρόν πλέον η ηλεκτροκίνηση. Η έδρα στο εξωτερικό έχει ξεκινήσει, έχει προχωρήσει αρκετά. Γι' αυτό και δίνονται και αυτά τα κίνητρα για να ξεκινήσουμε με την ηλεκτροκίνηση, το οποίο εκτός το ότι θα βοηθήσεις με τον δικό σου τρόπο στη μείωση των ρήπων. Υπάρχουν και αρκετά άλλα ωφέλη. Mm-hmm. Για παράδειγμα, το καύσιμο, το οποίο θα χρειαστεί, το κόστος μάλλον για τη φόρτιση ενός αυτοκινήτου είναι γύρω στο 20-25% σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα. Υπάρχουν άλλα ωφέλη, αφού δεν υπάρχει συντήρηση της μηχανής στο ηλεκτροκίνητο όχημα, δεν θα υπάρχουν αυτά τα συντηρήσεις που γίνονται σε αιτήσια βάση, δεν υπάρχει λάδι, δεν υπάρχει. Δεν θα κάνουμε σέρβις στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Θα αλλάξει και ο τρόπος λειτουργίας που λειτουργούν πολλοί μηχανικοί.
Θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Θα πρέπει να προσαρμοστούν στην ηλεκτροκίνηση. Σε μηχανικό θα πηγαίνουμε σε ηλεκτρολόγο. θα υπάρχει τώρα, σκεφτόμαστε στο ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία, να δημιουργήσουμε ειδικότητα μηχανικού ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Μα πρέπει και όλοι να εξειδικευτούν, γιατί είναι κρίμα να αυτό θα γίνει, ναι. Ο μηχανικός θα πρέπει να περάσει από συγκεκριμένα μαθήματα, ότι μπορεί να επιδιορθώνει ηλεκτρογίνητα αυτοκίνητα. Το σχέδιο έχει πάει για έγκριση τώρα στην ΕΨΑ που. Ναι. Είναι ο συντονιστής για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θα περάσει από την Επιτροπή εκεί, μετά θα οδηγηθεί προς το Υπουργικό Συμβούλιο και μετά θα ανακοινώσουμε. Ο στόχος είναι τέλος Νοεμβρίου. Μέσα στον Νοέμβριο είμαστε να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία. Τι προβλέπει, και να ανακοινώσουμε. Είναι χρηματικό ποσό, ας πούμε, επειδή τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι ακριβά, δεν το έχω ψάξει. Είναι ακριβά, Νικό. Ο στόχος είναι ακριβά. Είναι ακριβά, ναι. Έχουμε πάρει και τις τιμές από τις εισαγωγές και είδαμε το τι γίνεται. Αλλά ο στόχος είναι να καλύψουμε όσο το δυνατόν τη διαφορά του συμβατικού με το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο. Mm-hmm. Όσο πάει κάποιος που επιθυμεί να αγοράσει ένα αυτοκίνητο και αξιολογεί το τι θα κάνει, να μπορεί ο πολιτής ή η εταιρεία να του πει: ξέρεις, υπάρχει το ίδιο και σε ηλεκτροκίνητο. Και περίπου δεν είναι με την χορηγία, είναι περίπου τα ίδια. Mm-hmm. Σύνα τα οποιαδήποτε άλλα ωφέλη έχεις. Mm-hmm. Το νούμερο όμως, δεν θέλω να πω αριθμούς, γιατί αυτά αλλάζουν. Κάποιοι θεωρούν ότι έχουν διαρρεύσει κάποια νούμερα τα οποία μπορεί και να αλλάξουν. Κάποιοι έχουν κάνει προγραμματισμό με κάποια αριθμούς που έχουν δημοσιευθεί, αλλά μπορεί στο τέλος να είναι πολύ διαφορετικό το τελικό νούμερο. Να περάσουν, να πάρουμε τις εγκρίσεις από την ΕΠΣΕ για να μπορούμε να βγούμε έξω και να ανακοινώσουμε έναν αριθμό το οποίο θα στέκει. Αλλά αυτό ο στόχος είναι να καλύψουμε τη διαφορά συμβατικού με ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο για να έχει το κίνητρο οποιοδήποτε πολίτης θέλει να επιθυμεί να αγοράσει ηλεκτροκίνητο. Και μπαίνει ουσιαστικά η εφαρμογή του πλαισίου πολιτικής που έχουμε εγκρίνει από το Υπουργικό Συμβούλιο για την ηλεκτροκίνηση με την επιδότηση και αρκετές άλλες δράσεις. Μέχρι και στις δημόσιες μεταφορές, στα λεωφορεία θα ενεργοποιήσουμε σχετικών όρων που έχουν οι συμβάσεις, όπου αναφέρουν ότι μπορούμε να αγοράσουμε 30 ηλεκτροκίνητα λεωφορεία για τα κέντρα των πόλεων. Και αυτά θα τα κάνουμε. Θα υπάρχουν τα κίνητρα, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι θα υπάρχουν και κίνητρα και για ταξί. Mm-hmm. Και για όποιο θέλει να αγοράσει λεωφορείο ηλεκτροκινητών, για εμπορικά. Μια εταιρεία, δεν είναι μόνο για τα γιοταχή. Μια εταιρεία που κάνει διανομές και τα λοιπά, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι ένα αριθμό φυσικά. Mm-hmm. Θα είναι και αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα, ποδήλατα όλων των τύπων και ειδών οχημάτων. Γιατί ο στόχος και τα ταξίδια μετακινούνται, μπορεί να κάνουν και 1000 χιλιόμετρα την ημέρα διαδρομή. Ο στόχος είναι η μείωση των ρήπων, τους μειώνουμε με την αγορά ηλεκτροκίνητων. Είχε βγει προς τα έξω ένας αριθμός 9.000 ευρώ για χορηγία. Το θυμόμαστε αυτό. Θα δούμε πού θα διαμορφωθεί αυτό το ποσό στο τέλος της. Ναι, κάτσε να πάμε να ψάξουμε κιόλας. Δεν ξέρω τις τιμές τώρα αυτό για τον ηλεκτρικό. Πρέπει να δούμε. Θα τα δούμε, θα κάνουμε μια έρευνα μια φορά. Υπουργέ μου, ευχαριστούμε. Και μακριά από τον κορονοϊό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, καλημέρα σας.